Welcome to my channel again. Είμαι η Μπέλα Μέρη και είμαι πάρα πολύ καλά. Κοίτα τι λέει ο τίτλος, καταλαβαίνεις. Λοιπόν, θα σου κάνω αυτό εδώ πέρα το μακιγιάζ Purple Easy Purple Makeup Tutorial. Το διάλεξες εσύ στη δημοσκόπηση που σου έκανα στο Instagram. Θέλεις Easy Purple or Glam? Βέβαια, μπορώ να σου πω ότι γι' αυτό έχει λίγο Glam. Γιατί έβλεπα και ξανά βλέπα τα αποτελέσματα και μία πήγαινε το Easy και μία πήγαινε το Glam. Μπερδεύτηκα κι εγώ και είπα να κάνω κάτι ενδιάμεσο. Σου έκανα αυτό εδώ πέρα το μακιγιάζ, πανεύκολο, πολύ γρήγορο και να σου πω ακριβώς τι παλέτες χρησιμοποίησα. Χρησιμοποίησα μόνο δύο παλέτες. Χρησιμοποίησα την Cosmic Vixen αλλά και τη Fire Vixen. Επίκαιρες χρωματιστές αλλά και γκλαμουράτες. Επίσης, εδώ πέρα στο μέσο του κέντρου που βλέπεις ένα wow, είναι αυτή εδώ πέρα η Colourpop, η Dar, μαγευτική, η ριδίζουσα, βουτυρένια, την οποία μπορείς να τη βάλεις και με πινέλο βρεγμένο, αλλά για καλύτερη απόδυση, βάλε δαχτυλάκι. Οπότε πάμε να ξεκινήσουμε! Σας έχω φέρει και πιο κοντά και τώρα θα χρησιμοποιήσω λίγο concealer από πάνω για να κάνω και μία βάση σκιάς ουσιαστικά και να είναι πιο ωραία και να κάθονται και πιο ωραία οι σκιές. Το πάω και μέχρι απάνω. Και αφού ετοίμασα τη βάση στο μάτι μου, δηλαδή έδωσα αυτό το φως που ήθελα, θα χρησιμοποιήσω από Fire Vixen αυτή εδώ πέρα την απόχρωση για να κάνω ένα Tradition Color. Μια παλέτα από Elses, η οποία μου στείλανε η High Cheeks, θα χρησιμοποιήσω κάτω από το φρύδι για να δώσω έτσι και μία λάμψη αυτήν εδώ πέρα την απόχρωση. Και αφού πέρασα το highlighter κάτω από τα φρύδια μου, χρησιμοποιήσω τώρα από την Cosmic Vixen αυτή εδώ πέρα απόχρωση. Θα πάρω ακριβώς αυτό το πινελάκι, το οποίο είναι λοξό και θα με βοηθήσει να κάνω περίγραμμα στο cut crease, θα δείτε ακριβώς τι εννοώ. Είναι το K7. Αφού το έχω σχηματίσει ουσιαστικά πάρα πολύ πρόχειρα, θα πάρω αυτό εδώ πέρα που είναι λίγο πιο πλακωτσωτό και θα αρχίσω να το μπλετάρω για να γίνει λίγο πιο smoothie και να μην είναι τόσο άγριο. Επίσης θα πάρω το αρχικό μου αυτό το πινελάκι, το οποίο είχα βάλει από την Fire Vixen, αυτό το ρομαντζί, το χρωματάκι, και θα αρχίσω να το δουλεύω πολύ καλά. Για να το γλυκάνω τώρα θα πάρω αυτή την απόχρωση, τη διπλανή δηλαδή από αυτή που χρησιμοποίησα πριν, αυτήν εδώ πέρα, έτσι για να γλυκάνω λίγο στη γωνία του ματιού μου και να έχω ένα πιο ωραίο μοβέ αποτέλεσμα. Θέλετε, μπορείτε να τα αφήσετε και έτσι, αλλά επειδή πάντα υπάρχει ένα γκλαμ μέσα μας και δεν μπορούμε έτσι να το αφήσουμε στην άκρη, θα βρέξω το πινελάκι μου με ένα setting spray και θα χρησιμοποιήσω από Colourpop αυτό εδώ πέρα το διαμαντάκι. Η συγκεκριμένη απόχρωση είναι η Dar, η σκιά, και θα τη βάλω σε όλο μου το κινητό βλέφαρο. Για μεγαλύτερη ένταση θα την απλώσω και με τα χέρια. Νομίζω τώρα έδειξε.
Και σαν τελευταία πινελιά θα πάρω το πινελάκι που κάνω το καλό το blending για να δέσουν ένα, να έχουμε ένα πάρα πάρα πολύ ωραίο αποτέλεσμα. Ωραία. Για το κάτω βλέφαρο θα κάνω ένα συνδυασμό αυτών εδώ πέρα των δύο σκιών. Λοιπόν, εγώ έχω βάλει και την μάσκαρα αλλά και το eyeliner. Έχω βάλει και μαύρο μολύβι από κάτω. Παιδιά, μου αρέσει πάρα πολύ, ειλικρινά. Έχω βάλει και highlighter και τώρα θα βάλω και λίγο bronzer από Tahe Grease. Το νούμερο 51. Λέτε να πάω έτσι στο σχολείο, η ώρα είναι 12.30. Μία και τέταρτο σχολάνε τα παιδιά. Καλά. Εντάξει. Θα μπει δασκάλα, κόριτσι μου, πού δούλευες? Κατευθείαν ήρθες. Πάμε να βάλουμε τώρα και το κραγιονάκι μας. Λοιπόν, επειδή το μάτι είναι πάρα πάρα πολύ έντονο και εγώ δεν τα πολύ πάω αυτά, θα βάλω από Tahe Grease αυτό εδώ πέρα το lipstick, το οποίο είναι το 105. Και κοίταξε να δεις τώρα, κοίτα. Κάτσε, περίμενε, μην προτρέχεις. Οκ, μέχρι εδώ. Λοιπόν, και θα πάρω αυτό εδώ πέρα από Seventeen, το οποίο είναι το 22, και θα στάξω λίγο έτσι κάποιες σταγονίτσες τα μποναριστά. Ναι. Για να μην είναι και πάρα πάρα πολύ έντονο, θα το αφήσω λίγο έτσι να στεγνώσει και θα πάρω την άλλη τη μεριά, το οποίο είναι το lip gloss, και θα το ανακατέψω. Και θα βάλω και ρουζάκι, θα βάλω το Rose Tea από MUA, λίγο έτσι. Και νομίζω ότι το μακιγιάζ μας είναι έτοιμο, εύκολο, πανεύκολο και πολύ χρωματιστό. Και κάπου εδώ φιλενάδες, το βίντεο τελείωσε. Αυτό είναι το μακιγιάζ, εύκολο, γρήγορο, μοβέ χρωματιστό, τόσο γλυκό, αλλά τέλειο, αλλά και λίγο γκλαμ υποθέτω. Αν σου άρεσε λοιπόν, κάνε ένα like στο βίντεο, περιμένω τα σχόλιά σου. Εννοείται ότι έρχεται και δεύτερο μέρος μοβέ με λίγο πιο γκλαμ. Δεν θα σου πω πολλά, θα το δεις. Οπότε μην ξεχνάς να κάνεις εγγραφή στο κανάλι μου και να με ακολουθάς στα social media. Μέχρι το επόμενο make-up tutorial, να περνάς super duper.